Μέτευτα ήταν και πέρασε, με τις τηλεοπτικές κάμερες να καταγράφουν ατάκες, πειράγματα και χαμόγελα. Από νωρίς το πρωί, ο Νίκος Αναστασιάδης έδειξε ευδιάθετος. Πρώτο του θύμα, ο εκκλησαβόνας ορμόμενος Αντώνιο Κώστα, με τις ολιγόλεπτες δηλώσεις του στα πορτογαλικά. Νίκος, thank you very much for your invitation. I have listened carefully what you have said in the last 5 minutes and I am in full agreement with what you have said. I'm certainly. Αφού καλωσόρισε με θέρμη και φυγιά τον Εμμανουέλ Μακρόν και τα είπαν για 20 μόλις λεπτά, ο Νίκος Αναστασιάδης αναχώρησε εμφανώς ικανοποιημένος για το συνεδριακό. Κύριε Πρόεδρε, όλα καλά? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Πάμε για να ξεκινήσουμε την πρώτη σύνοδο. Εκεί που σε πηγαδάκι που έστησαν με Τσίπρα και Μακρόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τους περιέγραφε τις δύσκολες μέρες πριν από την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Λίγο πριν αναχωρήσει για το προεδρικό, ο Αλέξης Τσίπρας, τακτικός επισκέπτης στο νησί, δεν παρέλειψε να εκφράσει το παραπονό του στον πρόεδρο Αναστασιάδη. Με τον Ιταλό Πρωθυπουργό να την έκανε αμέσως για Ρώμη, οι υπόλοιποι 6 συμμετέχοντες στη Σύνοδο έφτασαν λίγο μετά τις 9 στο Προεδρικό, όχι με λιμουζίνες αλλά με λεωφορείο, σαν σχολική εκδρομή. Πρώτος κατέβηκε από αυτό ο Νίκος Αναστασιάδης για να τους υποδεχτεί στα σκαλιά του Προεδρικού με χαμόγελα. Παρά την κούραση της ημέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχασε το χιούμορ του. Όχι πως είχε βέβαια, καθώς το δείπνο ήταν καθαρά κυπριακό. Σύμφωνα με το μενού της βραδιάς που εξασφάλισε ο Αλφα, οι 6 συνδετημόνες πέραν του κυπριακού κρασιού και μιας απαρχαιωμένης κουμανταρίας 100 χρόνων απόλαυσαν μεταξύ άλλων σούπα λουβάνα, αφέγια, κυπριακές ραβιόλες με αναρίκες ως ντομάτας βανίγιας, ενώ για κυρίως πιάτο φιλέτο σφυρίδας με πολτό σέλινου.